χαρά σήμερα μαζί μας στο Περιφερειάρχη. Εγώ θέλω να μεταφέρω τις ευχαριστίες όλου του Δήμου, όλων των Δημοτών, για τα δεκάδες έργα που χρηματοδότησε και χρηματοδοτεί και θα χρηματοδοτήσει Περιφέρεια συνεχώς και αδιαλείπτως, έργα δεκάδων εκατομμυρίων που πραγματικά συμβάλλουν στην ποιότητα ζωής. Έργα οδοποιίας, έργα αναπλάσεων, έργα αναστηλώσεων κτηρίων, έργα πολιτισμού, το Σπίτι των Ποντίων που το ξεκινήσαμε το 10, έμεινε ημιτελές μέχρι και πρόπερση και η Περιφέρεια έβαλε πάνω από 1 εκατομμύριο και μπόρεσε αυτή τη στιγμή, ολοκληρώθηκε. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ σε αυτή τη γεμάτη συμβολισμούς εκδήλωση για να μπορέσουμε την μνήμη των εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων και Ελληνίδων του Πόντου, της Μικράς Ασίας, αλλά και της Κύπρου, που έπεσαν θύματα του τουρκικού επεκτατισμού, χάνοντας με τραγικό τρόπο τις ζωές τους ή ακολουθώντας τον δρόμο της προσφυγιάς, εγκαταλείποντας διαπαντός τις πατρογονικές αιστείες εκεί που ο ελληνικός πολιτισμός έλαμψε για αιώνες. Είναι σίγουρο ότι η γενεκτονία υπήρξε και εμείς θα το διαδίδουμε, θα το λέμε με δυνατή φωνή μέχρι να εγκαθιδρυθεί στο παγκόσμιο status quo, διότι δεν μπορεί να χάνονται ζωές και αυτό να μην γίνεται αντιληπτό. Πέρασε σχεδόν μισός αιώνας από την εγκληματική επέλαση του Ατίλα και αυτή η πληγή μένει ακόμα ανοιχτή στο σώμα της Ελλάδος, της Ευρώπης αλλά και του διεθνού δικαίου. Η Περιφέρεια Αττικής και εγώ προσωπικά θα είμαστε κοντά σε όποιον παλεύει για την ιστορία της Ελλάδος, για τη μνήμη των Πεσόντων και προφανώς για την εγκαθίδρυση αυτής της ιστορικής μνήμης σε παγκόσμιο επίπεδο. Καλή δύναμη, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.